πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν πάει άλλο. Έχουμε κάνει ανακύκλωση σε αυτά που ξέρουμε, τα παίζουμε, τα ξαναπαίζουμε, τα ξαναπαίζουμε και μετά αρχίζουμε και βαριόμαστε, δεν θέλουμε να μελετάμε, παίζουμε λίγο, δεν ξέρουμε τι να μελετήσουμε, πώς να πάμε παρακάτω. Παίζουμε το ένα, παίζουμε το άλλο, ψάχνουμε στο YouTube να βρούμε κανένα σόλο, να βρούμε κανένα ταξίμι. Παρ' όλα αυτά είναι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ξέρει ο μουσικός, σε αυτήν την περίπτωση εμείς οι μουσικοξίδες, να ξέρεις πώς να ανανεωθείς, είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θα πρέπει τώρα συνέχεια κάθε μουσικός να ανανεώνεται. Νόμος. Οτιδήποτε δεν γίνεται, πεθαίνει. Τελειωμένο. Και κακά τα ψέματα τώρα με την κρίση θα επιβιώσουν αυτοί που μελετάνε. Το μεροκάματο είναι περίπου το ίδιο και σου λέει το αφεντικό θέλω αυτόν. Αυτός είναι πιο ζωντανός στο παίξιμο. Αυτός τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και βαριέται. Γιατί η αλήθεια είναι η ανανέωση σου φέρνει καινούργια ενέργεια και φαίνεται και στο παίξιμο και στην προσωπική ζωή. Αυτός που βαριέται, ενώ ο άλλος είναι έτοιμος να βρει την ευκαιρία να βάλει αυτό που πρέπει, να παίξει εκεί, έτοιμος είναι για πρόβα. Συνήθως αυτοί που δεν κάνουν πρόβες είναι αυτοί που δεν μελετάνε. Και τώρα είναι στη μόδα, δεν θέλουν να κάνουν πρόβες, διότι δεν μελετάνε. Ένας που μελετάει είναι έτοιμος. Γιατί θέλει το καλό όλο του συνόλου, που είναι καλό και για αυτόν, για το σύνολο, και θέλει να παίξει καινούργια πράγματα. Οπότε, εάν είσαι εκεί, μπορώ να σε βοηθήσω, κάνω μαθήματα στο Skype πολύ φθηνά, πάρε με 2-810-240-273.